Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατά τη διάρκεια της ζωής, αρκετοί άνθρωποι, ειδικά στην τρίτη ηλικία, είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν αρθρίτιδα. Για την αντιμετώπιση του πόνου και της δυσλειτουργίας που προκαλεί η νόσος, σήμερα διατίθεται ένα μεγάλο εύρος μη επεμβατικών επιλογών, αλλά και χειρουργικών τεχνικών. Η μερική αποκατάσταση γόνατος ή αλλιώς μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί μία τέτοια χειρουργική επιλογή που αντικαθιστά ή επαναφέρει το κατεστραμμένο τμήμα της άρθρωσης του γόνατου, διατηρώντας τους συνδέσμους και τον υγιή χόνδρο. Στην μερική τώρα αρθροπλαστική γόνατου, ένα εμφύτευμα παίρνει τη θέση της κατεστραμμένης περιοχής, αφήνοντας ανέπαφα όλα τα άλλα μέρη της άρθρωσης. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι εξελίξεις στις τεχνικές αποκατάστασης, καθώς και οι βελτιώσεις στα χειρουργικά εργαλεία, έχουν καταστήσει τη μερική μονοδιαμερισματική αποκατάσταση γόνατου ως μια εφικτή και πλέον αποτελεσματική μέθοδο για ένα σημαντικό αριθμό ασθενών με αρθρίτιδα. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Σωτήριος Λέλες, χειρουργός ορθοπαιδικός, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Κύριε Λέλε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, πολλά προβλήματα με τις αρθρώσεις και μία πολύ βασική άρθρωση που καταπονείται ιδιαίτερα είναι το γόνατο. Mm-hmm. Ποιες είναι οι επιλογές που έχω εάν η αρθρίτιδα χτυπήσει την πόρτα και αρχίζει να φθείρει πλέον την άρθρωση αυτή? Καταρχήν πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις συντηρητικές μεθόδους και ως συντηρητικές μεθόδους θα θέλαμε να πούμε την απώλεια βάρους, την μυϊκή ενδυνάμωση, τη φυσιοθεραπεία, που όλες έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση του τετρακεφάλου. Από εκεί και μετά υπάρχουν πολλές επιλογές όσον αφορά τις χειρουργικές τεχνικές, ξεκινώντας από κάποιες οστεοτομίες, μονοδιαμερισματική και τέλος την ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Μάλιστα. Αυτά που αναφέρατε ως συντηρητική θεραπεία, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει και να αποτελέσουν και μέσο πρόληψης? Ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός. Έχει ένα ξεχωριστό πρόβλημα, γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σκοπός μας είναι να εξαντλήσουμε όλες τις συντηρητικές μεθόδους, γιατί έτσι μπορούμε να κερδίσουμε κάποιο χρόνο. Mm-hmm. Η φυσιοθεραπεία και η ενδυάμωση του τετρακεφάλου είναι αυτές οι οποίες θα μας κάνουν να έχουμε ένα πιο γερό γόνατο. Μάλιστα. Αναφέρατε, μπαίνοντας στην χειρουργική πια αντιμετώπιση, mm-hmm. Κάποιες οστεοτομίες, mm-hmm. και τέλος είπατε την ολική αρθροπλαστική. Βεβαίως, είναι το τελικό χειρουργικό στάδιο. Mm-hmm. Να τα δούμε λίγο αυτά πιο αναλυτικά. Βεβαίως, ανάλογα είναι με τη βλάβη. Η βλάβη μπορεί να περιορίζεται στο έσω διαμέρισμα, mm-hmm. ή στο έξω διαμέρισμα ή να αφορά όλα τα διαμερίσματα του γόνατος. Εκεί σε νεότερες ηλικίες, στο παρελθόν, υπήρχε ως επιλογή η οστεοτομία. Βέβαια, στην εποχή μας αυτές οι επεμβάσεις δεν γίνονται τόσο συχνά, γιατί προκαλούν κοσμητικά δυσανάλογα αποτελέσματα. Οπότε προτιμούμε τη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος όταν η βλάβη περιορίζεται στο έσω ή στο έξω διαμέρισμα του γόνατος. Mm-hmm. Άρα δηλαδή υπάρχει και μονοδιαμερισματική αρθρίτιδα? Ακριβώς. Πάντοτε η αρθρίτιδα δεν εμφανίζεται και στα τρία διαμερίσματα, mm-hmm. εννοώντας ως τρία διαμερίσματα είναι το έσω διαμέρισμα, το έξω διαμέρισμα και το επιγονατίδο μοιραίο διαμέρισμα. Mm-hmm. Στα αρχικά στάδια συνήθως εμφανίζεται είτε στο έσω είτε στο έξω. Ο σκοπός αυτών των επεμβάσεων της ολικής ή της μερικής αρθροπλαστικής ποιος είναι και πότε θα προβούμε σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις? Σκοπός των επεμβάσεων αυτών είναι η αντικατάσταση του πάσχοντος χόνδρου, mm-hmm. με ένα είδος εμφυτεύματος που σκοπό έχει τη μείωση του πόνου του ασθενούς. Ο ασθενής έρχεται συνήθως στον ορθοπαιδικό γιατρό γιατί ο πόνος είναι αυτός ο οποίος κάνει το γόνατο του να μην λειτουργεί σωστά. Μάλιστα. Και όλα αυτά προκαλούνται από την αρθρίτιδα, την οστεοαρθρίτιδα. Από την οστεοαρθρίτιδα των γονάτων, βεβαίως. Υπάρχουν κάποιοι επιβαρυντικοί παράγοντες στην εμφάνιση της οστεοαρθρίτιδας? Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ένας παράγοντας φυσικός, ας τον πούμε έτσι, mm-hmm. είναι
το πέρασμα του χρόνου. Τα γυρατιά, η ηλικία, το γύρας. Μετά την πέμπτη δεκαετία της ζωής, η αρθρίτιδα είναι πιο συχνή να εμφανιστεί. Η αρθρίτιδα χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Την ιδιοπαθή αρθρίτιδα, είναι ένα είδος αρθρίτιδας στο οποίο δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Και τη δευτεροπαθή αρθρίτιδα, η οποία έχει σαν αίτια είτε έναν τραυματισμό, είτε την ρευματοειδή αρθρίτιδα ή κάποιες άλλες ασθένειες όπως το σύνδρομο Μάρφαν κτλ. Τα οποία εμφανίζονται σε νεότερες ηλικίες. Υπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες, για παράδειγμα το υπερβάλλον βάρος σε κάποιον άνθρωπο. Το βάρος είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Επίσης, επιβαρυντικός παράγοντας μπορεί να είναι η συχνή καταπώνηση, η ενασχόληση με κάποια σπορ, παραδείγματος χάρη το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ότι οι ποδοσφαιριστές στην έκτη δεκαετία της ζωής τους έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν οστεοαρθρίτιδα στα ισχύα ή στα γόνατα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Όπως επίσης και υπάρχει και το γονιδιακό φορτίο. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι κάποιες οικογένειες προσβάλλονται περισσότερο σε σχέση με κάποιες άλλες από οστεοαρθρίτιδα. Μάλιστα. Προειδοποιητικά σημάδια υπάρχουν ώστε κάποιος έτσι έγκαιρα να επισκεφθεί το γιατρό, να γίνει έστω μια πρώιμη διάγνωση για να ξεκινήσουμε με τη συντηρητική θεραπεία αποφεύγοντας την επέμβαση? Συνήθως το σύμπτωμα που οδηγεί τον ασθενή στον ορθοπαιδικό είναι ο πόνος. Ο πόνος στην αρχή μπορεί να είναι μετά από έντονη δραστηριότητα, αλλά συνήθως γίνεται και μετά από μικρές καθημερινές δραστηριότητες. Ο νυχτερινός πόνος είναι ο πόνος του τελικού σταδίου που λέμε. Ο ασθενής δεν μπορεί να καθίσει στο κρεβάτι του, δεν μπορεί να βρει ηρεμία. Και εκεί χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα. Και μιας και αναφέραμε την αρθρίτιδα, μιας και την οστεοαρθρίτιδα που προκαλεί αυτές τις βλάβες, τις αρθρώσεις και κυρίως στο γόνατο, θα ήθελα να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο που αφορά σε μια τελευταία έρευνα, μια τελευταία μελέτη που δείχνει ότι μάλλον η γιόγκα ωφελεί στην μη εμφάνιση της αρθρίτιδας. Πάμε να το δούμε και θα επανέλθουμε. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση The Journal of Rheumatology έδειξε ότι η γιόγκα είναι ασφαλής και αποτελεσματική γυμναστική για άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα και οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, δύο από τις πιο κοινές μορφές αρθρίτιδας. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η γυμναστική γιόγκα για περίοδο 2 μηνών προσφέρει σημαντική σωματική αλλά και ψυχική βελτίωση σε άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα και οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι ερευνητές έχουν εξετάσει τα ωφέλη της γιόγκα, αλλά η συγκεκριμένη έρευνα είναι η μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της γιόγκα σε σωματική και ψυχική υγεία. Η γιόγκα λειτουργεί για τα άτομα με αρθρίτιδα, διότι συνδυάζει τεχνικές σωματικής χαλάρωσης και διαχείρισης του στρες, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στη σειρά ασκήσεων ώστε να σέβεται τους περιορισμούς που μπορεί να έχει το κάθε άτομο. Η αρθρίτιδα είναι η κύρια αιτία της αναπηρίας που επηρεάζει έναν στους 5 ενήλικες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι κάτω των 65 ετών. Αν δεν τη διαχειριστούμε σωστά, η αρθρίτιδα μπορεί να παρεμποδίσει όχι μόνο την κινητικότητα, αλλά και να επηρεάσει αρνητικά τη συνολική υγεία και ευεξία και τελικά την ποιότητα ζωής. Η αρθρίτιδα δεν έχει οριστική θεραπεία, αλλά ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για τη διαχείρισή της είναι να παραμείνει το άτομο δραστήριο. Η συγκεκριμένη μελέτη είχε 75 συμμετέχοντες, οι οποίοι επελέγησαν τυχαία και είτε έκαναν 3 φορές την εβδομάδα μάθημα γιόγκα ή ήταν μέρος της ομάδας ελέγχου που δεν έκανε καθόλου γιόγκα. Με βάση τα αποτελέσματα, τα άτομα που έκαναν γιόγκα ανέφεραν 20% βελτίωση στην ενέργεια, τη διάθεση και το επίπεδο του πόνου που ένιωθαν στις αρθρώσεις τους, καθώς και σημαντική βελτίωση στη σωματική λειτουργία σε σύγκριση με εκείνους στην ομάδα ελέγχου. Οι βελτιώσεις αυτές ήταν επίσης εμφανείς ακόμα και μετά από 9 μήνες. Γιόγκα λοιπόν, όπως η άσκηση που είπατε νωρίτερα ως μέσο πρόληψης. Βεβαίως, η κίνηση είναι η ζωή και η ζωή θέλει κίνηση. Και έτσι καθυστερούμε τα συμπτώματα, τα σημάδια της αρθρίτιδας, βεβαίως. Καλό αυτό που υπάρχουν τρόποι τουλάχιστον να καθυστερήσουμε αυτήν τη διαδικασία.
Όμως οι φθορές υπάρχουν, οι βλάβες επέρχονται κάποια στιγμή και πάμε να δούμε πώς τις διορθώνουμε. Μιλήσατε για την, είπαμε πριν από λίγο, για την μονοδιαμερισματική αρθρίτιδα και τη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Και δείχνει να είναι ακόμα λιγότερο επεμβατική σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική. Βεβαίως. Είναι έτσι, γιατρέ? Είναι έτσι, γιατί στη μονοδιαμερισματική αλλάζουμε μόνο το κατεστραμμένο τμήμα του χόντρου. Οι χιαστοί σύνδεσμοι και ο υπόλοιπος υγιής χόνδρος μένουν στη θέση τους. Γνωρίζουμε ότι οι χιαστοί σύνδεσμοι προσφέρουν ιδιοδεκτικότητα, δηλαδή μας προφέρουν κάποιες πληροφορίες ανάλογα με το πού βρισκόμαστε στο χώρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία προσπαθούμε να κρατήσουμε αφού δεν έχουν φθαρεί. Επίσης, οι πλάγιοι σύνδεσμοι προσφέρουν και εκείνη ιδιοδεκτικότητα. Και η μονοδιαμερισματική φαίνεται να είναι η λιγότερο επεμβατική χειρουργική τεχνική όσον αφορά την αρθροπλαστική του γόνατος. Πού δηλαδή είναι έτσι οι διαφορές με την ολική αρθροπλαστική και πώς επηρεάζει λιγότερο την κατά κίνηση? Κατά τη διάρκεια της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος αλλάζουμε και τα δύο διαμερίσματα, το έσω και το έξω διαμέρισμα. Ακόμη και αν ο χόνδρος στο έξω διαμέρισμα είναι υγιής, θυσιάζεται ώστε να αντικατασταθεί. Επίσης, θυσιάζεται ο πρόστιος χιαστός και ανάλογα με τις σχολές της αρθροπλαστικής και ο πίστιος χιαστός. Έτσι, λοιπόν, το γόνατο δεν έχει την ίδια ιδιοδεκτικότητα και την ίδια κίνηση που θα έχει ένα γόνατο το οποίο θα έχει υποστεί η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Είπατε πριν τις σχολές της ολικής αρθροπλαστικής. Δηλαδή, βεβαίως, και η ολική αρθροπλαστική γίνεται με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν δύο σχολές. Υπάρχει η σχολή η οποία διατηρεί τον οπίστιο χιαστό σύνδεσμο και η σχολή η οποία δεν τον διατηρεί τον οπίστιο χιαστό σύνδεσμο. Μάλιστα. Αυτό είναι θέμα τεχνικής. Τεχνικό θέμα. Και δεν έχει να κάνει με και το υπάρχουν πρόβλημα και κάποιες ενδείξεις. Σε κάποιους ασθενούς προτιμούμε να διατηρήσουμε τον οπίστιο χιαστό, σε άλλους αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό. Από τι εξαρτάται αυτό? Από την κατάσταση του οπισθίου χιαστού, από το βαθμό της βλάβης, από το σωματικό του βάρος και άλλα πράγματα. Μάλιστα. Η μονοδιαμερισματική, είπαμε ότι όταν αφορά ένα μέρος του γόνατος, ενδείκνυται όμως για όλους και για όλες τις ηλικίες. Τι ηλικίες αφορά? Λοιπόν, η μονοδιαμερισματική έχει ένδειξη σε νεαρούς ασθενείς, 40 με 50 χρονών δραστήριους ασθενείς και έχει και ένδειξη σε πολύ μεγάλους, σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς οι οποίοι έτσι έχουν λιγότερο χειρουργικό τραύμα. Μάλιστα. Και βέβαια εξαρτάται και από ότι θα το αποφασίσει ο γιατρός μαζί με τον ασθενή σε συνάρτηση με τη διάγνωση που θα τεθεί. Εκτός από αυτό, η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Παραδείγματος χάρη, η βλάβη πρέπει να υπάρχει μόνο σε ένα διαμέρισμα, το απέναντι διαμέρισμα να είναι ακέραιο, η χιαστή πρέπει να είναι ακέραιη, πρέπει να υπάρχει μια ικανοποιητική κάμψη και έκταση του γόνατος και πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση οι πλάγιοι σύνδεσμοι. Γίνεται με τα ίδια, με τι υλικά, τι υλικά χρησιμοποιούνται σε είναι τροποποιημένα υλικά τα οποία προσομοιάζουν στον έξω ή στον έσω μοιραίο κόντυλο. Υπάρχει ένα πολυεθυλένιο και υπάρχει και ένα εμφύτευμα το οποίο μπαίνει στην κνήμη, ανάλογα με το αν είναι στο έσω ή στο έξω διαμέρισμα. Και αυτό γίνεται με χειρουργείο, με τομές στο γόνατο, γίνεται, κύριε Λίγε? Με τομή. Η τομή είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική. Το χειρουργικό τραύμα είναι λιγότερο, ο χρόνος της επέμβασης είναι λιγότερος, οπότε και η ιστική βλάβη λιγότερη. Δεν χρησιμοποιούνται εντομιελικοί οδηγοί, οπότε ο κίνδυνος πνευμονικής εμβολής είναι πολύ μικρότερος. Δεν υπάρχει μεγάλη αιμορραγία, οπότε ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος μετάγγισης του ασθενούς. Και να πούμε ότι η επέμβαση αυτή έχει αρχίσει να γίνεται σε day clinic, δηλαδή ο ασθενής χειρουργείται και την επόμενη μέρα είναι σε θέση να πάει στο σπίτι του. Και να επιστρέψει στην καθημερινότητά του άμεσα? Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική γόνατος. Πολύ πιο γρήγορα από την ολική. Με συγκεκριμένες ενδείξεις. Βεβαίως. Είναι αυστηρές οι ενδείξεις για τη μέθοδο αυτή. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Μάλιστα. Μερική λοιπόν μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Το συλλαβίζω για να μην κάνω σαρδάμ. Πολύ καλά το λέτε. Μία
σχετικά νέα τεχνική στο χώρο της ορθοπαιδικής και όσον αφορά τις αρθροπλαστικές. Το κόνσεπτ της έχει ξεκινήσει από το 1950, απλώς έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα υλικά, οπότε έχει έρθει πάλι στο ενδιαφέρον του χειρουργού ορθοπαιδικού. Μπορούμε να πούμε ότι έχει έρθει για να αντικαταστήσει τις οστεοτομίες. Έχει έρθει για να αντικαταστήσει τις οστεοτομίες και έχει έρθει γιατί με την τεχνική αυτή κερδίζουμε χρόνο. Συνήθως έχουμε να κάνουμε με νέους ασθενείς, οι οποίοι αν στο μέλλον χρειαστούν μια αναθεώρηση, είναι πολύ πιο εύκολη έχοντας κάνει μόνο διαμερισματική σε σχέση με το να έχουμε κάνει ολική αρθροπλαστική. Μάλιστα, με προλάβατε στην ερώτηση αυτή, γιατί ήθελα να δω εάν κάνοντας μια μερική, κάποια στιγμή που μπορεί το πρόβλημα να επανέλθει, αν μπορούμε μετά να κάνουμε μια ολική αρθροπλαστική. Μπορούμε βεβαίως και είναι και πολύ πιο εύκολη τεχνικά σε σχέση με μια ολική αρθροπλαστική γόνατος. Εκεί θα μπορούσε να γίνει revision στη μονοδιαμερισματική, αν έχει πειραχθεί πάλι το ίδιο σημείο ή πλέον έχει καταστραφεί και έχουν καταστραφεί και τα υπόλοιπα σημεία. Συνήθως γιατί προτιμούμε μετά από μια μονοδιαμερισματική να κάνουμε μια ολική αρθροπλαστική. Αλλά αυτό ο ασθενής θα κερδίσει τουλάχιστον μια 15ετία, 20ετία. Μάλιστα. Είναι λίγο περίεργο σε εμάς να καταλάβουμε πώς μπορούν όλα αυτά και τα εργαλεία αλλά και οι προθέσεις, όλα αυτά που μπαίνουν μέσα στο γόνατο να μπαίνουν από μικρές τομές. Από πολύ μικρές τομές, βεβαίως. Γιατί μιλάμε για μεγάλα κομμάτια που πρέπει να μπουν μέσα. Το καλό με τη μονοδιαμερισματική είναι ότι τα κομμάτια περιορίζονται ακριβώς στη βλάβη του χόντρου. Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο, βλέπουμε την ακτινογραφία ενός ασθενούς ο οποίος πάσχει από οστεοαρθρίτιδα και των τριών διαμερισμάτων. Βλέπουμε ότι και το έσω και το έξω και το επιγονατιδομηριαίο διαμέρισμα έχουν προσβληθεί. Αυτός ο ασθενής δεν είναι υποψήφιος για μόνο διαμερισματική. Εδώ θα προτιμήσουμε τη λύση της ολικής αρθροπλαστικής. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει πρόβλημα μόνο στο έσω διαμέρισμα. Έχει όλες τις ενδείξεις τις οποίες έχουμε πει και πριν, οπότε τον καθιστά υποψήφιο για μόνο διαμερισματική. Εδώ παρατηρούμε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται το είδος της επέμβασης. Γίνεται τομή, πολύ μικρότερη σε σχέση με τις ολικές αρθροπλαστικές. Αφαιρείται μόνο ο προσβεβλημένος χόνδρος, ο οποίος αφορά τον έσω μοιραίο κόνδυλο και την κνήμη, και εδώ βλέπουμε την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Μάλιστα. Εντυπωσιακό να το βλέπεις, γιατί δύσκολο να το φανταστείς. Έτσι, ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι όταν ο ασθενής βλέπει την ταχύτερη ανάρρωση και την ταχύτερη επιστροφή στις δραστηριότητες του. Με πολλά πολλά πλεονεκτήματα ως προς αυτό το σκέλος, ως προς αυτό το κομμάτι, και στον ασθενή και στους ασφαλιστικούς φορείς και παντού, έτσι. Και γενικότερα το κόστος το οικονομικό μειώνεται. Βεβαίως, μειώνεται το κόστος το οικονομικό και πρέπει να πούμε για το εξής, ότι οι επεμβάσεις αυτές που γίνονται είναι επεμβάσεις οι οποίες μας χαρίζουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Οπότε όσο πιο γρήγορα πραγματοποιηθούν, τόσο καλύτερα θα είναι για τον ασθενή και από την άποψη της αποκατάστασής του. Καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία, κύριε Λέλε. Βεβαίως, κανονικά. Όπως και η ολική αρθροπλαστική. Πόσο εκπαιδευμένος και πόσο έμπειρος χρειάζεται να είναι ο χειρουργός, ωστόσο, για να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα? Χρειάζεται μια καμπύλη εκμάθησης, είναι απαιτητικές τεχνικές, αλλά σε χέρια τα οποία έχουν μια επαναληψιμότητα είναι προβλέψιμα τα αποτελέσματα. Και από ό,τι φαίνεται αγγίζουν τα ποσοστά επιτυχίας, είναι αρκετά υψηλά. Αγγίζουν τα ποσοστά της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. Μιλάμε για δεκαετία μεγαλύτερη από το 95% και για 20ετία γύρω στο 90%. Σε περιπτώσεις που υπάρχει υπερβάλλον βάρος, για παράδειγμα, όπως είπαμε νωρίτερα, πριν την επέμβαση θα πρέπει ο ασθενής να χάσει αυτά τα περιττά κιλά? Το υπερβολικό σωματικό βάρος κάποιες φορές μπορεί να είναι αντένδειξη για μονοδιαμερισματική. Εκεί θα πρέπει να δούμε την κατάσταση των πλαγίων συνδέσμων και εξατομικεύεται το πλάνο ανάλογα με την περίπτωση του ασθενούς.
Άρα, στην ουσία, και είναι πολύ βασικό αυτό που λέτε, πρέπει να εξατομικεύεται. Ακριβώς, και να ακολουθούνται πιστά οι ενδείξεις, οι οποίες έχει μόνο διαμερισματική αρθροπλαστική. Τώρα, σίγουρα μετά από μια τέτοια επέμβαση θα υπάρχει και μια αδυναμία στους μυς. Ισχύει αυτό? Και αν ναι, πώς το καταπολεμάμε στη συνέχεια? Χρειάζονται φυσικοθεραπείες? Λοιπόν, η μονοδιαμερισματική έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι δεν διαταράσσει τον εκτατικό μηχανισμό, τον τετρακέφαλο, και είναι πολύ πιο γρήγορη η αποκατάσταση του ασθενούς. Φανταστείτε ότι γίνεται με νοσηλεία μιας ημέρας. Ο ασθενής την επόμενη μέρα είναι ικανός να πάει στο σπίτι του. Και βέβαια, το πόσο γρήγορα ή όχι θα επανέλθει ο ασθενής εξαρτάται και από την προηγούσα κατάστασή του, έτσι, από το μυϊκό του σύστημα και τα υπόλοιπα του τα χαρακτηριστικά. Και μιας και μιλάμε και για νεότερες ηλικίες, θα μπορούσαν μετά από μια τέτοια επέμβαση, έστω και μετά από κάποιο διάστημα, να προβούν σε κάποιες αθλητικές δραστηριότητες? Βεβαίως, από βεβαίως. Ποδήλατο, αυτός είναι ο σκοπός, να επανέλθουν όσο το δυνατό στην πρώτερη κατάστασή τους. Άρα, να δούμε λίγο, κύριε Λέλε, τα πλεονεκτήματα, να επαναλάβουμε λίγο τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, αλλά και τα πλεονεκτήματα της μονοδιαμερισματικής, στην περίπτωση που υπάρχουν οι ενδείξεις, έναντι όλων των άλλων τεχνικών που υπάρχουν ή επιλογών που υπάρχουν. Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος. Κατά την επέμβαση γίνεται αλλαγή του τμήματος της κατεστραμμένης άρθρωσης με τεχνητή. Ο ασθενής προσέρχεται για προεγχειρητικό έλεγχο μερικές ημέρες πρώτου χειρουργείου. Εισάγεται στην κλινική το πρωί της ημέρας του χειρουργείου. Το χειρουργείο γίνεται υποραχιαία αναισθησία και διαρκεί περίπου 2 ώρες. Ο ασθενής περπατάει την ίδια μέρα με μαγκούρα. Λαμβάνει εξιτήριο την επομένη του χειρουργείου. Η αποκατάσταση είναι σαφώς πιο γρήγορη σε σύγκριση με την ολική αρθροπλαστική γόνατος. Τα πλεονεκτήματα της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής φαίνεται να είναι σημαντικά. Αποτελεί μια ασφαλέστατη χειρουργική διαδικασία με μικρό χειρουργικό τραύμα. Δεν χρειάζεται μετάγγιση αίματος. Έχει μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης λίμωξης. Η πιθανότητα εμφάνισης θρομβοεμβολικού επεισουδίου είναι μειωμένη, διότι δεν χρησιμοποιούνται ενδομυελικοί οδηγοί. Μικρότερος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο και μικρότερο ποσοστό μεταχειρητικού πόνου. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούνται οι ενδείξεις, οι απόλυτες ενδείξεις για τη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Ώστε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και βλέπουμε εδώ ότι τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους είναι ότι το χειρουργικό τραύμα είναι πολύ λιγότερο, δεν καταστρέφεται το υγιές μέρος του γόνατος, mm-hmm. δεν θυσιάζονται οι χιαστοί σύνδεσμοι, οπότε έχουμε ένα όσο το δυνατόν φυσιολογικότερο γόνατο. Προβλήματα για αιμορραγία είναι πολύ μικρά, οπότε εκμηδενίζεται σχεδόν ο κίνδυνος μετάγγισης. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούμε δεν είναι ενδομυελικοί, δηλαδή δεν μπαίνουν μέσα στο στούν, οπότε έχουμε πολύ μικρότερη πιθανότητα για θρομβοεμβολικά επεισόδια, και γενικώς το χειρουργικό τραύμα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις ολικές αρθροπλαστικές του γόνατος. Mm-hmm. Υπάρχουν και απόλυτες αντενδείξεις, δηλαδή που κάποιος για χι λόγους δεν μπορεί να... Ναι, παραδείγματος χάρη, όταν δεν υπάρχει ο πρόσθετος χιαστός, mm-hmm. όταν δεν υπάρχει ο εσωπλάγιος ή ο εξωπλάγιος δεν λειτουργούν, τότε είναι αντένδειξη να προβούμε σε μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος. Κάποιες συνοσιρότητες, ωστόσο, θα μπορούσαν και αυτές να εμποδίσουν... Η μόνη σοβαρή αντένδειξη είναι η ρευματοειδής πάθηση στο γόνατο. Ρευματοειδής πάθηση στο γόνατο, που mm-hmm. σημαίνει... Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, mm-hmm. η σοβαρού βαθμού ρευματοειδής αρθρίτιδα, εκεί είναι αντένδειξη για την πραγματοποίηση της μονοδιαμερισματικής. Δεν έχει να κάνει με την οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή, έχει είναι διαφορετικού είδους αρθρίτιδα. Ακριβώς, οπότε δεν, mm-hmm. δεν αποτελεί ένδειξη για μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος. Και
Διευκρινίστε μου κάτι, κύριε Λέλε, όταν μιλάμε για αρθρίτιδα γενικότερα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα και όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες ειδικές εξετάσεις, διαγνωστικές, οι οποίες θα δείξουν τη διαφορά, γιατί πάνω κάτω τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα τελικά είναι ίδια. Είναι ο πόνος, περιορισμός της κινητικότητας. Απλώς στην ρευματοειδή αρθρίτιδα υπάρχουν κάποιες αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να μας κατευθύνουν. Παραδείγματος χάρη, ο ρευματοειδής παράγοντας. Είναι εξετάσεις οι οποίες μας κατευθύνουν προς το είδος της αρθρίτιδας. Οπότε δεν μπορεί να γίνει και λάθος, αφού τίθεται σωστή διάγνωση μέσω προεγχειρητικός έλεγχος και σχεδιασμός εξετάσεις. Είναι βασικά στοιχεία. Ωστόσο, οι φθορές, πρέπει και να το επισημάνουμε λίγο αυτό, οι συγκεκριμένες φθορές που έχει υποστεί το γόνατο, μέσα από ποια απεικονιστική εξέταση τελικά θα φανούν, από μια απλή ακτινογραφία, ξεκινάμε από μαγνητική? Ξεκινάμε πάντα με την κλινική εξέταση. Ο ορθοπαιδικός ιατρός θα δει κλινικά το γόνατο, θα καταγράψει το εύρος κίνησης, θα δει αν υπάρχει υγρό μέσα στο γόνατο, θα ψηλαφίσει, θα δει ακριβώς που εστιάζεται το πρόβλημα, είναι στο έσω μεσάρθριο, στο έξω μεσάρθριο, υπάρχει πρόβλημα στην επιγονατίδα, θα δει αν υπάρχει κρυγμός, θα καταλάβει αν υπάρχει παρουσία υγρού μέσα στο γόνατο και μετά ξεκινάμε πάντα με τις πιο απλές εξετάσεις, οι οποίες είναι οι ακτινογραφίες, οι οποίες όμως πρέπει να γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο υποφόρτιση και από εκεί και μετά, ανάλογα με το τι σχεδιάζουμε, προχωράμε στην αξονική, στη μαγνητική, η οποία μας δίνει λεπτομερέστατες πληροφορίες όσον αφορά το χόνδρο, την κατάσταση των μηνίσκων, των χιαστών, των πλαγίων συνδέσμων, ούτως ώστε να μην έχουμε εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Βλέπουμε ότι και η τεχνολογία έχει επισέλθει εδώ. Ακριβώς. Και εξέλιξη υπάρχει και πιθανόν στο μέλλον αναμένουμε και νεότερες εξελίξεις. Βεβαίως. Η ορθοπαιδική πάντα τρέχει, πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Κύριε Λέλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Νομίζω ότι δώσαμε έτσι τα φώτα μας. Και το στίγμα της εποχής για το τι καινούριο υπάρχει στην αρθροπλαστική του γόνατος. Και πιστεύω ότι αφορά πολύ κόσμο. Βεβαίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εσείς να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει πλέον ότι η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να περιορίζεται μόνο σε ένα διαμέρισμα του γόνατος, χωρίς να επεκτείνεται κατά ανάγκη και στην υπόλοιπη άρθρωση. Οι παρατηρήσεις αυτές κλόνισαν τους ξεπερασμένους ισχυρισμούς ότι η αντικατάσταση όλων των επιφανειών του γόνατος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη κλινικά αρθροπλαστική. Η πρόκληση της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής έγκυται στην αντικατάσταση των βλαβών του ενός μόνου διαμερίσματος τόσο αποτελεσματικά, ώστε τα μαλακά μόρια όλης της άρθρωσης, αλλά και η διατήρηση του αρθρικού χόνδρου των λοιπόν διαμερισμάτων, να αναλάβουν την φυσιολογική τους λειτουργικότητα. Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική οδηγεί σε ένα πιο φυσιολογικό γόνατο με ταχύτερη αποκατάσταση καθώς και καλύτερο εύρος κίνησης, καλύτερη βάδιση και λειτουργικότητα όπως είδαμε. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στη φιλοσοφία αλλά και στον σχεδιασμό των αρθροπλαστικών. Τα καλά νέα είναι ότι η αρθροπλαστική είναι μια ιδιαίτερα επιτυχής επέμβαση και σε σημαντικό ποσοστό οι ασθενείς μένουν ικανοποιημένοι. Σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με διεθνή βιβλιογραφία, η δεκαετής επιβίωση των προθέσεων ξεπερνά το 95%, ενώ η 20ετής φτάνει ακόμη και στο 90%. Γεια σας.